κατά ποιον. Ο Μιχάλης Ομελιόπουλος, κύριε Καπραβέλο, πήρε φόρα. Είναι σε παραλία, είναι τυχερός. Τυχερότατος είναι με τη μάσκα του. Εμβολιασμένος άπαξ και πάει και για δεύτερη δόση. Μιχάλη, ο λόγος σε σένα. Full frame να σε δούμε. Έλα, Μιχαλάκη μου. Καλημέρα Γιώργο από την παραλία της Κατερίνης. Μιλάμε. Βλέπω μπλούζα σήμερα. Δεν μου λες, αυτές είναι υπογραφές από τη Βέρεια όλες. Αυτές είναι υπογραφές από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Αμάν, πού είσαι κανάκι. Και να πούμε Γιώργο, είμαι στην παραλία της Κατερίνης. Έτσι, μπράβο. Και να ξέρεις ότι ο κόσμος άρχισε να έρχεται σιγά σιγά. Είναι ενθαρρυντικά τα πράγματα, αλλά μιλούσαμε ξενοδόχους. Μπράβο. Μιλούσαμε ανθρώπους που έχουν το κάμπικ εδώ πέρα. Ναι. Ζητάνε Γιώργο οπωσδήποτε ενίσχυση, κάτι από το ΕΣΠΑ, κάτι. Άκου. Έτσι για να γίνει επανεκκίνηση. Είδηση, άκουσέ με. Ό,τι λεφτά δοθούν στον τουρισμό δεν επιστρέφονται. Είναι μία και έξω. Λεωφορεία, τουριστικά γραφεία, κάμπινγκ, όλο αυτό, ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα κλπ. Και επίσης η επιστρεπτέα, όπως αποκάλυψαν πριν από λίγη ώρα ο κύριος Εμπελιώτης και ο κύριος Χριστόπουλος, και τους ευχαριστώ και τους δύο, είναι είδος δανείου και καλύπτει και τεκμήριο. Αυτά να τα λες για να τα ακούει ο κόσμος, έτσι. Και να ξέρεις κάτι. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί Γιώργο, χθες που βγήκα στην παραλία Κατερίνης από το Λιτόχωρο κάτω, ναι, μέχρι και την παραλία Κατερίνης, για πρώτη φορά μου έλεγαν, έβλεπα ενοικιαστήρια και πωλείται ξενοδοχεία. Μάλιστα. Και λέω, μάλιστα, ρε παιδιά, για ποιο λόγο πουλούνται τα ξενοδοχεία. Ρε εσύ, τα δάνεια τρέχουν. Όλη την ώρα σωστό τρέχουν και σε λίγο θα έρχονται, οι κλητήρες. Ζητάμε, λέει, βοήθεια. Πες, λέει, τον Γιώργο τον Αυτιά εκεί, όλη την παρέα, και να τα ακούσουν οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός φυσικά, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο τουρισμός. Σωστό. Άρχισαν σιγά σιγά ο κόσμος, Γιώργο, να έρχεται. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Ωραίος ο Μιχάλης. Βλέπετε απέναντι. Γιώργο, έχουν έρθει από τη Σερβία. Εχθές άρχισε να έρχονται από την Αυστρία. Έτσι. Εμβολιασμένοι, ναι. Και όταν βγήκαμε έξω στην παραλία της Κατερίνης, όλος ο κόσμος φορούσε τη μάσκα, κρατούσε όλη τα μέτρα. Τις αποστάσεις κλπ. Ωραίος. Μιχάλη. Ναι, αυτά που πρέπει. Τώρα εκεί που είσαι, όταν παίρναμε 2 ώρες άδεια από το Σβορώνο, έδωσε αυτή την παραλία. Ερχόμαστανε. Καταλαβαίνεις, τότε τα πολιτικά απαγορευόταν, έπρεπε να φοράς τη στολή, ενδιάμεσα αλλάζαμε, κατάλαβες τώρα, 1000 πράγματα. Σε ευχαριστώ Μιχάλη, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Πήγα στο Σβορώνο και σε περιμένουν, να θα ξέρεις. Θα πάμε στο Σβορώνο. Και θέλουν να βγάλουμε ένα απευθείας, οπωσδήποτε πρέπει να έρθει στο Σβορώνο. Ο Γιώργος και ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί πέρα και ο δήμαρχος κιόλας μου είπε, ο Γιώργος λέει μας τιμάει κάθε φορά, αλλά πρέπει να έρθει και μια φορά, λέει, στο Σβορώνο. Βεβαίως. Μιχάλη, σε υπέρ ευχαριστώ. Αν χρειαστεί τα ξαναλέμε, ρίξε και μια βουτιά. Και στην πλάτη έχει σημάδια όπως είναι μπρος, η μπλούζα. Να, κοιτάξτε. Α, πίσω είσαι, ναι. Πίσω είσαι. Ναι. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή σου μέρα. Δεν είμαι χειμερινός κολυμπητής, είμαι καλοκαιρινός, μετά τις 21 Ιουλίου. Θα σε δω εγώ τώρα, θα τα μάθω τα νέα. Θα μπω. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ. Έτσι. Μιχάλης,